πρώτη φορά σηκώνει στο τρόπαιο ως πρωταθλήτρια, ως αρχηγός της ομάδας. Πες μου πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, εννοείται δεν υπάρχουν συναισθήματα που μπορούν να περιγράψουν αυτή τη χαρά. Ό,τι πιο ωραίο συνέστημα που σηκώνεις μέσα στην έδρα σου με τον κόσμο μας, με τους οπαδούς μας, με το ΣΥΠΑΕΛ, την οικογένεια μας, τους φίλους μας. Νομίζω δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα. Μετά την ήττα πέρσι στους τελικούς, όπου έκανες εσύ τα πάντα για να φέρεις την ΑΕΛ ψηλά, αλλά στο τέλος χάσατε στο τελευταίο παιχνίδι. Φέτος, πώς ήταν το mindset σας μπαίνοντας στη χρονιά και στο τέλος βγήκατε αίτητες προαθλήτριες? Φέτος σίγουρα είχαμε μια πιο ολοκληρωμένη ομάδα και αυτό νομίζω φάνηκε. Πέρσι είχαμε διάφορα προβλήματα τα οποία δεν υπάρχει λόγος τώρα να αναφερθούν. Φέτος ήμασταν από την αρχή δεμένες, η ίδια ομάδα, είχαμε παίχτριες, είχαμε ξένοι. Στο γήπεδο και ήρθε το αποτέλεσμα που ήταν αναμενόμενο. Θα μας δείξεις τον τρόπαιο, δείξε μας στην κάμερα. Και θέλω να το αφιερώσω, θέλω να αφιερώσω αυτό το τρόπαιο σε όλους τους οπαδούς, σε όλους τους αελίστες, σε όλους τους φίλους μας, την οικογένεια μας, τους γονείς μας που κλαίνουν μαζί μας, χαίρονται μαζί μας, μπορεί να μην φαίνονται, αλλά είναι πάντα δίπλα μας. Και θέλω να το αφιερώσω στον Μιχάλη που